σέβεσαι κανέναν και τίποτα! Σιγά, παιδάκι, είμαστε μέσα στη μέση του δρόμου! Αμπά, σε πιάσανε αναστολές σου ξαφνικά! Όταν βγάζει τα μάτια σου με τον άντρα μου, είναι καλά! Ε, είναι καλά! Πια σιγά, παιδί μου, για να έχει προβλήματα με τον Ορφέα να τα λύσει μαζί του! Τον Ορφέα να μην τον πιάσει στο στόμα σου, άμα δεν ήσουν εσύ να τον προκαλέσει, δεν θα γύριζε να κοιτάξει άλλη γυναίκα! Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα! Και σιγά τη γυναίκα δηλαδή, απορώ ότι σου λυμπίστηκε! Στραβοκάνα! Ε, όχι και στραβοκάνα, δηλαδή αυτό ξεπερνάει κάθε όριο! Μαμά! Τζίνα μου, παιδάκι μου, τι κάνεις εσύ εδώ? Εδώ μένω, αν θυμάσαι. Η κυρία ποια είναι? Η κυρία είναι που είναι... Είναι... Ωχ, Θεέ μου! Μαμά, είσαι καλά? Να σου πω εγώ ποια είμαι, κορίτσι μου. Όχι, εγώ θα το πω γιατί τώρα το θυμήθηκα. Είναι μια παλιά μου φίλη, συμμαθήτρια συγκεκριμένα, η πιο αγαπημένη μου και βρεθήκαμε, είχαμε χαθεί πολλά χρόνια και τώρα βρεθήκαμε. Παλιά συμμαθήτρια, ναι. Ναι, παλιά και βρεθήκαμε τυχαία. Ναι, τυχαία. Τυχαία και εγώ κοίταμε, περπατούσα, πρόσεξα με έτσι αμέριμνη, αφηρημένη και ξαφνικά τσουπ, μια Όλγα μπροστά μου. Βρε, η Όλγα λέω. Βρε την Όλγα. Κατάλαβες? Και είναι να... Αυτά. Α, όχι, να σας συστήσω. Όλγα, από εδώ είναι η κόρη μου Τζίνα. Τζίνα, από εδώ είναι η κόρη μου. Βρείτε τα. Και γιατί φωνάζετε μέσα στη μέση του δρόμου? Νόμιζα ότι τσακωνόσασταν. Όχι, εμείς δεν τσακωνόμαστε, ποτέ δεν τσακωνόμαστε. Με την Όλγα που είναι η αγαπημένη μου. Όχι. Εμείς έτσι κάναμε πάντα. Όταν συναντιόμασταν, πήγαμε μια φωνή, μετά ξαναφιλιώναμε, γιατί η σχέση μας είναι πάρα πολύ πολύπλοκη. Συνήθως μας άρεσαν και τα ίδια αγόρια. Ναι, παλιά αυτό, παλιά. Το σχολείο, παιδί μου, πώς πήγε? Παρετά, όπως πάντα. Θα πάω και απόψε στην Άντι να κοιμηθώ. Η εργασία για το σχολείο έχει τον ατελείωτο. Ναι, να πάω στο δοκιμή, να πάω. Από μένα χρειάζεσαι κάτι? Όχι. Γεια, χάρηκα. Γεια σου, κορίτσι μου. Σε ευχαριστώ πολύ που δεν μίλησες μπροστά στο παιδί μου. Αυτή τη φορά σεβάστηκα την κόρη σου. Την επόμενη δεν θα είμαι τόσο συνεργάσιμη. Εμείς οι δύο δεν τελειώσαμε. Κάτσε ρε, Αντώνη. Πάλι θα βγεις από το σπίτι, πάλι θα μας εγκαταλείψεις. Πάλι τώρα γύρισες. Τι να κάνω, ανώτερα βία. Ναι, ρε φίλε, πάρε κι εσύ όμως μια απόφαση. Έλα, σαν το τρόλε είσαι. Πέρα δόθε. Παγκράτη, κολιά σου, Παγκράτη. Προσωρινό θα είναι. Πρέπει να είμαι εκεί, να βοηθάω τη μαμά. Τι να βοηθάς, μωρέ, εσύ δεν ξέρεις να βράσεις το αυγό. Ναι, δίκιο έχει τώρα. Εκτός από τον εαυτό της, θα έχει να φροντίσει και εσένα. Τόσες γυναίκες υπάρχουν έξω. Να προσλάβεις μια να τη βοηθήσει. Και τι να αφήσω τη μαμά μου σε ξένα χέρια. Όχι, δεν θα ησυχάσω. Αν χρειαστεί να πάει στο νοσοκομείο, να μην είμαι εκεί να την πάω. Χτύπα ξύλο. Μην χτυπάς ξύλο τώρα. Άμα έρθει η ώρα της γυναίκας, δεν. Ευτυχή, εσύ μου έλεγες ότι έχει γερός καρι, μην μου τα αλλάζεις τώρα. Ναι, ρε παιδί μου, σου είπα θεωρητικά όμως, αλλά άλλα βουλέ ανθρώπων, άλλα Θεός και λέει. Σταμάτα, Ευτύχη, σταμάτα. Ωραία. Πόσο καιρό σκέφτεσαι να μείνεις στο πατρικό σου? Πόσο ζεις? Ευτύχη! Δεν ξέρω, όσο χρειαστεί. Πάω να μαζέψω τα πράγματα. Πάντως, αχρίαστος να είναι, έχω ένα γνωστό που είχε ένα γνωστό στο πρώτο. Σταμάτα και εσύ, ρε. Πώς θα κάνεις αυτό πριν? Έλα, βρε Στέλλα μου, άντε και έχουμε ραδιάσει όλες τις αμερικάνικες σειρές. Τα έχεις? Τα έχω. Άντε, φέρτα, τι κοιτάς? Αμάν ρε μάνα, κοσμάρα τελείως. Μην νομίζετε, κι εγώ ταραγμένη είμαι. Εδώ τα έχω. Άνοιξε το, τι τον κοιτάς? Δεν μπορώ, τρέμουν τα χέρια μου. Τα δύο δείγματα εξετάστηκαν με τη μέθοδο... άσχετα πράγματα. Α, και βρέθηκε ότι τα δείγματα... δεν είναι συμβατά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει συγγένεια. Δηλαδή δεν είμαι ο πατέρας? Από ό,τι φαίνεται, όχι. Σίγουρα, γιατί δεν το λέει καθαρά. Δηλαδή, θα έπρεπε να είναι σαν τα τεστ της εγκυμοσύνης που σου λέει θετικό σταυρό, αρνητικό γραμμούλα. Δεν το λέει ξεκάθαρα. Καθαρά το λέει. Επιτέλους. Έφυγε ένα βάρος που κουβαλούσα χρόνια τώρα. Έφυγε από σένα και ήρθε σε μένα τώρα. Είμαστε τώρα σίγουροι για αυτό το τεστ? Δηλαδή, μήπως έπρεπε να πάρουμε μια δεύτερη γνώμη? Αυτή η εταιρεία είναι έγκυρη. Από τις καλύτερες. Σίγουρα κάνανε πανέλεγχο. Να. Ναι, βρε Νικόλα μου, ναι, βρε αγόρι μου. Το ξέρω, συγγνώμη τώρα, σε βάλαμε και σε ένα άδικα σε διαδικασίες. Καθόλου άδικα. Ήταν ευκαιρία να σε γνωρίσω. Και μπορεί να μείνεις ο πατέρας μου, αλλά θέλω να σε έχω στη ζωή μου. Αλήθεια τώρα, εμένα θέλεις να έχεις εμένα στη ζωή σου? Ναι, εσένα. Δεν ξέρω πολλούς που θα ρίσκαναν τη ζωή τους για να σώσουν τη δική μου. Αχ, βρε Νικόλα. Ένα βήμα και φεύγω. Αλλάζει χάρη καρδιά. Σ' ό,τι με δένει φωτιά, σ' ό,τι με δένει.
Βανέσα. Πριν από 2 χρόνια, αποφάσισα να κάνω μια πολύ δραστική δίαιτα με βάση το μάγκο που με βοήθησε να χάσω περίπου 30 κιλά. Πρώτη φορά στη ζωή μου απέκτησα μέση. Όμως, από τότε που αδυνάτησα, ο άντρας μου με αποφεύγει ερωτικά. Τον τελευταίο καιρό άρχισε να κοιμάται στον καναπέ. Τι να κάνω, βοήθησέ με. Για πες μου τώρα, τι της απαντάς αυτή. Δεν βαριέσαι να ασχολείσαι με τις παλαβομάρες της καθεμιάς. Τι λες, Πέτρο μου, εγώ επιτελώ κοινωνικό έργο. Βοηθάω τη γυναίκα. Λοιπόν, άκου, θα της πω. Αγαπητή μου φίλη, άρχισε πάλι να τρως και μακριά από τα μάγκα. Κάνε βόλτες στα ζαχαροπλαστεία της πόλης και μην αφήσεις τίποτα όρθιο. Κάνε τις θερμίδες και τα λιπαρά τους καλύτερους φίλους. Τελεία. Είμαι σίγουρη ότι όταν πάρεις ξανά τα 30 κιλά που έχασες, ο άντρας σου θα επιστρέψει στο κρεβάτι σας. Ε, απλές καθημερινές λύσεις. Κατάλαβες. Πώς το βλέπεις? Ποιο? Πέτρο μου. Πέτρο μου, εδώ βοηθάω τη γυναίκα και συγχρόνως τονώνω την οικονομία. Γιατί τώρα αυτή θα ξεκινήσει, θα πάει στη ζαχαροπλαστεία και θα αρχίσει να ψωνίζει. Ωραίο, ε. Σου διαβάσω άλλο ένα? Όχι. Θα σου διαβάσω. Αγαπητή Βανέσα, είμαι παντρεμένη 5 χρόνια. Αλλά παράλληλα διατηρώ παράνομη σχέση με τον αδερφό του άντρα μου. Πριν 2 μήνες μας έπιασε στα πράσα ένας ξάδερφός τους και με εκβιάζει να κάνω παράνομη σχέση και μαζί του για να κρατήσω το στόμα του κλειστό. Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση. Τι με συμβουλεύεις να κάνω? Περιμένω με αγωνία την απάντησή σου. Εδώ, τι απαντάς, Πετράκη? Αυτό είναι καλό για καθημερινή σειρά. Μπράβο, Πέτρο. Πολύ ωραία ιδέα. Κάποια στιγμή θα σε αναφέρω στα απομνημονεύματά μου. Λοιπόν, άκου τι θα της απαντήσω τώρα. Αγαπημένη μου φίλη, πρόσεξε μη σε πάρει χαμπάρι και το υπόλοιπο σόι. Την έβαψες. Ο ξάδερφος, αν σ' αρέσει, μπορείς να προχωρήσεις και να κάνεις παράνομη σχέση. Και όταν τελειώσει όλο αυτό, θα γράψεις την ιστορία, θα τη δώσεις σε ένα κανάλι και έτσι και θα εκτονωθείς και θα βγάλεις και χρήματα. Και καλά, ξεμπερδέματα. Ποιος είναι? Έλα, ρε, Αντώνη, άνοιξε την πόρτα. Ναι, την άκουσα. Η Πινελόπη είναι. Να σας πω, δεν της έχω πει ακόμα ότι θα πάω να μείνω στο πατρικό μου. Μη σας ξεφύγει τίποτα. Εγώ δεν πρόκειται να πω τίποτα. Τη Βανέσα προσέχει. Τι λες τώρα, βρε, άνοιξε την πόρτα. Παιδιά, είμαστε τώρα. Θα της το πω εγώ με τρόπο, εντάξει. Καλησπέρα. Έλα, αγάπη μου, παίρνα μέσα. Α, γεια σας, παιδιά. Ρε, καλό στο κορίτσι. Yeah. Πάμε πάνω εμείς τώρα. Ελάτε, καθίστε εδώ, καθίστε λίγο να τα πούμε. Έχουμε να πούμε τα δικά μας, πάμε πάνω. Ρε, ελάτε εδώ, ρε, ελάτε να σας πω μια υπόθεση. Ελάτε εδώ, να μου πείτε τη γνώμη σας τώρα που σας πέτυχα. Άλλη φορά. Ελάτε. Κάτσε, βρε, Αντώνη, μην είσαι αγενής. Έλα, να σου πω. Λοιπόν, εδώ μου γράφει μία φίλη ότι το αγόρι της αποφάσισε να γυρίσει ξανά στο πατρικό του και να μείνει με τη μαμά του. Και με ρωτάει αυτή, τι να κάνω, να το χωρίσω? Τίποτα να μην τη συμβουλεύσεις. Και σταμάτα να ανακατεύεσαι τις ζωές των άλλων. Μα τι να κάνω, αυτή είναι η δουλειά μου. Πινελόπη, δεν ξέρω να σου πει ο Αντώνης, εγώ γράφω σε μία στήλη. Θα της τα πω εγώ επάνω. Πάμε, Πινελόπη. Κάποια έχουν όρεξη για αστεία. When do you want me to start? Yes, yes, I'm free. I'm ready. Τι έγινε, τι βλέπω, όλη η οικογένεια μαζεμένη. Ποια οικογένεια, μωρέ Δανάη, ποια οικογένεια. Η οικογένεια είναι υποδιάλυση. Βγήκαν τα αποτελέσματα του τεστ. Αλήθεια, και? Και δεν είμαι ο πατέρας του Νικόλα. Με ασάφεια, βέβαια, κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτό λέει. Θα κρατήσω τον πατέρα που είχα, δυστυχώς. Φαντάζομαι ότι ανακουφίστηκες τώρα. Γλίτωσες και τις ευθύνες του πατέρα, τι άλλο θες? Ναι, ναι, γλίτωσα. Έμορ, γλίτωσα. Τι γλίτωσα, σιγά τις ευθύνες τώρα. Τον βρήκα κοντζάν παλικάρι. Μη μου πεις ότι στεναχωρήθηκες. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό, αλλά. Σκεφτόμουν ότι μπορεί να γίνει κάποιο λάθος, ενώ ρε παιδά, η τρίχα είναι μια τρίχα, είναι τρίχα με την τρίχα, άμα χάνεται η τρίχα. Δεν γίνονται αυτά, ρε Μινά. Ναι, όχι, ξέρω εγώ, Νικόλα μου, ξέρω, μια χαρά γίνονται αυτά. Τι, εδώ πέρα είμαστε Ελλάδα. Και γι' αυτό σκέφτηκα μήπως να πάμε να ξανακάνουμε το τεστ, βέβαια αυτή τη φορά να δώσουμε, πρόσεξε με, αίμα και να περιμένουμε από πάνω τους μπάστακες μέχρι να μπουν τα αποτελέσματα. Μινά, νομίζω ότι υπερβάλλεις λίγο, ε. Για μένα δεν έχει σημασία το τεστ. Έχεις κάνει ήδη πολύ περισσότερα από ό,τι έχει κάνει ο βιολογικός μου πατέρας. Έχω καταπληκτικά νέα! Πήρα τη δουλειά! Ποια δουλειά? Στη σκοτία, δεν το είπα! Όχι! Καλά, δεν το είπα! Έστειλα βιογραφικό πριν από 2 μήνες και έκανα interview μέσα στο Skype και. Καλά, πώς δεν το είπα! Είδες, σου διέφυγε αυτή η λεπτομέρεια. Και συγγνώμη, τώρα φεύγεις για σκοτία. Μου πρότειναν μια καταπληκτική δουλειά σε ένα υπέροχο πεντάστερο σπα. Θα κάνω ρέικι και ρεφλεξολογία. Και πότε θα πας? Μου έκλεισαν πτήση για αύριο το πρωί. Είναι high season τώρα και για αυτούς. Συγγνώμη, τι αύριο, τι εννοείς τόσο ξαφνικά? Εγώ νόμιζα ότι ήρθες για να μείνεις. Και πολύ έμεινε.
Δεν τη αρέσει να κάθεται και πολύ σε ένα μέρος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να είμαι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Εδώ είναι πολύ πίσω στις εναλλακτικές θεραπείες. Ενώ στο εξωτερικό οι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με αυτές τις τεχνικές. Έλα ρε, Συστέλλα, τώρα είναι κρίμα να φύγεις τώρα που βρεθήκαμε. Ναι, ναι, πράγματι. Είναι κρίμα. Αλλά δεν μπορούσα να αφήσω μια τέτοια ευκαιρία. Το καταλαβαίνεις. Και εσύ, αγάπη μου, το καταλαβαίνεις, έτσι δεν είναι? Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Έχω μάθει να δείχνω κατανόηση σε ό,τι έχει να κάνει με σένα. Τον έχω εκπαιδεύσει. Έλα, έλα, έλα. Δεν θέλω τώρα να βλέπω μουτράκια. Το Εδιμβούργο είναι ωραιότατο και έχει συγνότατες πτήσεις. Θα ερχόσαστε να με βλέπετε. Άρα, και θα έρχομαι κι εγώ. Μπράβο, ναι, ρε, Στέλλα, να έρχεσαι κι εσύ. Γιατί είναι κρίμα να αγαθούμε τώρα που ξαναβρεθήκαμε. Χάρηκα πάρα πολύ που είχα την παιδική μου φίλη στη ζωή μου. Κι εγώ χάρηκα. Μινά, σε κουβαλάω πάντα μέσα μου. Μινά! Κι εγώ σε κουβαλάω, ρε Στέλλα. Κι εγώ, ρε, χωρίς εσένα η φηβεία μου θα ήταν αφόρητη. Ρε Στέλλα, θα μου λείψεις. Ω, δεν θα σου λείψω. Μα θα μου λείψεις. Δεν θα σου λείψω. Μα θα μου λείψεις. Όχι, γιατί. Γιατί. Γιατί θα επικοινωνούμε πνευματικά. Πολλά δεν παίρνεις. Δεν ξέρω τι θα χρειαστώ. Γιατί πόσο καιρό θα μείνεις στο πατρικό σου? Όσο χρειαστεί. Το θέμα είναι να γίνει πάλι καλά η μαμά. Ναι. Και είμαστε σίγουροι ότι είναι τόσο άρρωστη όσο δείχνει, ε? Τι υπονοείς, ότι το κάνει ψέματα? Όχι, δεν εννοώ αυτό. Απλά λέω, ξέρουμε πόσο σοβαρή είναι η κατάστασή της. Αν έρθεις να τη δεις, θα καταλάβεις. Το θέμα είναι να είμαι στο πλευρό της μέχρι να την ξαναδώ δυνατή στα πόδια της. Ναι, ναι, φυσικά. Κι εγώ, ό,τι χρειαστείς, θα είμαι δίπλα σου. Το ξέρω. Έλα, μωρέ, μη στεναχωριέσαι. Δεν θα χαθούμε εμείς. Θα βρισκόμαστε κάθε μέρα στο σχολείο. Άλλωστε, θα έρθεις να την επισκεφτείς. Γιατί? Τι γιατί? Για να έρθεις να τη δεις, να δείξεις λίγο ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Απλά σκέφτομαι. Μήπως δεν πρέπει να την κουράζουμε με επισκέψεις στην κατάστασή της. Με σένα είναι διαφορετικά. Άλλωστε, θα έρθεις να τη δεις, να πιείτε ένα τσάι. Δεν θα κάτσεις κι όλη μέρα? Καλά, εντάξει, θα δούμε. Να πάρω και καλοκαιρινά. Γιατί σκέφτεσαι να ξεχυμονιάσεις τη μητέρα σου? Για πάνω ενδεχόμενο το λέω. Έλα, τώρα άσε τα πράγματα και έλα λίγο εδώ. Δεν πιστεύω να χαθούμε τώρα εμείς, ε? Τι λες, βρε Χαζούλη, ξεκολλάω εγώ από πάνω σου. Τι πιτζάμα μου με το Winnie παρά λίγο να ξεχάσω. Όχι, 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 ρε Όλγα, όχι! Εντάξει, έχεις δίκιο, δεν το σκέφτηκα. Μα τι δεν σκέφτηκες, ότι έξω από το σπίτι μου μπορεί να είναι το παιδί μου, ένα συγγενής, ένα φίλος. Ήταν μέρος εκεί πέρα να στήσει καυγά, κορίτσι μου. Σου ζητάω συγγνώμη, δεν το φαντάστηκα. Αλλά κι εγώ, όταν τους είδα να βγαίνουν μαζί έξω από το σπίτι μου, ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, ρε παιδί μου. Και η δικιά σου όμως, πόσο ανέστητη, τάχα μου είχε δείξει κατανόηση τις προάλλες που έκλαιγα και τώρα, σαν να μην τρέχει τίποτα. Ομολογώ κι εγώ, δεν το περίμενα. Η Βιολέτα είναι τόσο ευαίσθητη. Δεν περίμενα να μην τσιμπήσει. Μάλλον δεν την ξέρεις τόσο καλά όσο νόμιζες. Την ήξερα πάρα πολύ καλά τη γυναίκα μου. Τώρα τελευταία έχει αλλάξει. Όταν σε παίρνει κάτι φορά, μετά δεν έχει σταματημό. Με αυτό φταίει. Ο άντρας φταίει. Ο άντρας την παράσυρε, της έχει κάνει μάγια. Πες με το κοριτσάκι μου, Τζίνα, να μου καταλάβει τίποτα. Μα από μένα όχι. Η Βιολέτα τα χάσε και παραλίγο να καρφωθεί. Αλλά αν θες τη γνώμη μου, η μικρή τα ξέρει όλα και τις κάνει πλάτες. Ναι, δεν γίνεται Ορφέας να μπαινοβγαίνει στο σπίτι τους και η μικρή να μην έχει πάρει χαμπάρι. Τι λες, μωρέ, η κόρη μου ποτέ δεν θεόταν άλλον άντρα στη θέση του πατέρα της. Αν είναι κόρη σου. Χω, τι μας λέτε τώρα, δεν θα μας αμφισβητήσει τα αυτονόητα. Εδώ, δες, είμαστε ίδιοι. Πες. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε μόνοι τους. Κοίταξε, άμα θέλεις, εγώ μπορώ να πάω να τις ξαναμιλήσω τώρα, δηλαδή που έχω πάρει το κολλάι. Δεν νομίζω ότι θα βγάλεις αποτέλεσμα. Η Βιολέτα έχει μουλαρώσει και να ήθελε να το χωρίσει, τώρα δεν θα το κάνει. Σιγά μην ήθελε, καλέ. Έπρεπε να τους δεις πως βγήκαν από το σπίτι σου με ένα χαμόγελο και δύο μέχρι τα αυτιά. Μη μου λες, μη μου περιγράφεις. Δεν θέλω να ξέρω, δεν θέλω να ξέρω. Χριστόφορε, πρέπει να πάρουμε δραστικά μέτρα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, θα πάρουμε. Έχεις κάτι κατά νου? Όχι, αλλά έχω μία γνωστή που δίνει καταπληκτικές συμβουλές πάνω σε τέτοια θέματα. Θα τη ρωτήσω και είμαι σίγουρη ότι θα μας βοηθήσει και θα βρούμε λύση. Ωραία. Θα πάρουμε τη γνωστή σου. Μόνο να μην γίνουμε βούκινο. Όχι, όχι, μην ανησυχείς. Είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης. Πολύ εχέμηθη. Μισό λεπτό. Ναι. Μάλιστα. Πότε τώρα? Καλά, εντάξει, έρχομαι. Με ζήτησε ο διευθυντής μου. Πρέπει να πάω. Μη φύγεις, θα γυρίσω, ε. Κάνε δουλειά σου. Αγαπητή Βανέσα, ο άντρας μου τα έχει μπλέξει με μία παντρεμένη και θέλει να εγκαταλείψει εμένα και το παιδί μας για να ζήσει μαζί της. Θα πεθάνω αν τον χάσω. Τι να κάνω? Είσαι η τελευταία μου ελπίδα. Πω, απορώ ρε, απορώ με κάτι τέτοιους άντρες. Πώς εγκαταλείπουν έτσι εύκολα την οικογένειά τους? Εξαρτάται τι πακέτο έχει φάει ο άνθρωπος. Αν αυτήν είσαι τη δικιά μου τη γυναίκα την τρελή,
Εντάξει, του δίνω ένα αφεντικά. Όχι, όχι. Σαν τη δικιά σου τρελή την Κατερίνα δεν υπάρχει καμία. Εμένα μου φαίνεται πολύ πληγωμένη καρδιά, ρε παιδί. Δεν ξέρω. Πολύ με συγκίνησε το μήνυμά τη. Εμένα με κούρασε. Και σε παρακαλώ πολύ να διαβάσεις από μέσα σου. Έλα ρε, τώρα μην είσαι τόσο αρνητικός. Έλα ρε, άκου εδώ πέρα τι γίνεται. Να μαθαίνεις τι συμβαίνει στον κόσμο. Στον κόσμο των γυναικών. Όχι ρε φίλε, όχι. Δεν με ενδιαφέρει. Καλά, λέγει ό,τι θες εσύ. Εγώ πάντως εδώ πέρα θα βάλω όλη μου την τέχνη. Θα του κάνω εγώ τέτοιο χουνέρι. Τώρα θα δεις. Αγαπητή φίλη. Από μέσα σου. Και πρόσεξε θα γράψει μου τον πάρει στο λαιμό στο Χριστιανό. Να σου θυμίσω ότι έχεις ακούσει μόνο τη μία πλευρά. Μην ανησυχείς, έχω ένστικτο εγώ. Ξέρω που είναι το δίκιο. Θα δεις, τώρα θα αποκαταστήσω την τάξη. Πολύ με συγκίνησε το πρόβλημά σου. Μπορείς να αποκαταστήσεις την τάξη από μέσα σου. Δεν μπορείς να φανταστείς τι πέρασα. Δεν λες που μου κόψε και είπε αυτό το ψέμα στην Τζίνα. Για την Όλγα δηλαδή. Μπορείς να φανταστείς πόσο φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή. Πω, καταπληκτικό, ε. Τι καταπληκτικό, παιδί, με έχεις τρελαθεί. Α, καθόλου. Είναι η διδάσκη γυναίκα. Δηλαδή, δύο επιθέσεις την ίδια μέρα. Τι να πω εγώ. Υποκλίνομαι φοβερή. Δηλαδή, εντάξει. Τι να πω, μπορεί να θέλει και πάρα πολύ αυτό τον Ορφέα, αν και λατωματικό. Το λες αυτό, μην το λες αυτό! Γιατί άλλαξε κάτι, τώρα που πήγες και τον βρήκες, το κάνατε. Όχι, όχι, δεν το κάναμε. Αλλά σκοπεύω να το κάνουμε πολύ σύντομα. Και είμαι σίγουρη ότι την επόμενη φορά θα είναι ακριβώς όπως το φαντάστηκα. Ξέρεις, μερικοί άντρες μπλοκάρουν πάρα πολύ την πρώτη φορά. Τι να πω τώρα, αν θες να κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, δικαίωμά σου. Όχι. Μπορεί αυτό κι εγώ. Είχα κι εγώ μπλοκάρει πάρα πολύ. Ξέρεις, μπορεί να το ένιωσε αυτό και να. Συρρυκνώθηκε. Άλλο θέμα τώρα, άλλο θέμα. Μου φτάνει η τρομάρα που πήρα την τρελή τη γυναίκα του. Ναι, σε τρόμαξε, ε. Για μίλα μου λίγο γι' αυτό, μίλα μου γι' αυτό. Τρόμαξα πάρα πολύ. Ναι. Έτσι όπως με κοίταγε με αυτό το βλέμμα το τόσο μοχθήρο. Παιδί μου γυάλιζε το μάτι της. Δηλαδή. Πώς να σου το πω αυτό το γυαλιστερό του τρελού. Έλα, δείξτε μου λίγο, θέλω να το ξεσηκώσω. Δεν ξέρω πώς να το κάνω τώρα, κάτσε να δεις. Ναι. Να, με κοίταγε κάπως έτσι. Ναι, το βλέπω. Δες με λίγο. Σε τρομάζω. Εσύ πάντα. Όχι, τι θέλει τώρα αυτή. Έλα, Χριστινάκη μου. Τι κάνεις, καλά. Τι έκανα εγώ. Α, η Βανέσα, ναι. Τι έκανε η Βανέσα. Σώπα. Τόσο καλά τα πήγα. Μπράβο μου, βρε. Όχι, Χριστινάκη μου, είναι καθήκον μου. Χαίρομαι να βοηθάω τις γυναίκες όλου του κόσμου. Ναι, μην ανησυχείς, θα συνεχίσω κάθεκτη, ναι. Εντάξει, θα τα πούμε και από κοντά, όποτε θες. Έλα, γεια σου, Χριστίνα μου, γεια. Κοίτα να δεις που γίνονται και θαύματα. Κάνε αυτό που σου είπα, αγαπητή Όλγα, και θα με θυμηθείς. Με αγάπη, Βανέσα. Μόνο θα σου την κάνω, βάλτε να τροχωρίσει να τρέχει και να μην φτάνει. Χήμαρος είμαι σήμερα. Χήμαρος! Χήμαρε! Σηκώσε το. Ναι, έλα Μάρθα μου. Συγγνώμη που δεν το σήκωσα, αλλά είχα πολλή δουλειά σήμερα. Έχω πολλή δουλειά. Α, εγώ συγγνώμη, δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Όχι, δεν ενοχλείς. Εσύ να ενοχλείς. Απλά σήμερα έχω ένα συγγραφικό ίστρο. Γι' αυτό. Τι έγινε, θες καμιά συμβουλή? Όχι, από συμβουλές είμαστε πλήρεις. Πάντως χαίρομαι που το ευχαριστιέσαι έτσι και το κάνεις και τόσο καλά. Η επιτυχία ήταν δεδομένη. Ναι, αυτό πήρα να σου πω. Ξέρεις, με πήρε η φίλη μου που έχει το blog, η διευθύντριά μας και μου είπε τα καλύτερα, ε. Τι λες τώρα, σοβαρά. Για πες. Μου είπε ότι η επισκεψιμότητα αυξήθηκε κατά 200% από τότε που άρχισα να γράφω. Να γράφεις εσύ δηλαδή, σαν Βανέσα. Μα πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Ξέρεις τι ωραία τα λέω. Μπράβο, όχι, μπράβο. Ναι, μπράβο σου, πραγματικά. Μπράβο σου, δεν το περίμενα, το ομολογώ. Άρε Μάρθα, πάντα δύσπιστη εσύ απέναντι μου. Πάντα δύσπιστη. Να σου πω, τώρα που κάνουμε και επιτυχία, τι έγινε, τι σου είπε η διευθυντριά σου, θα μας κάνει καμία αυξησούλα, έτσι? Γιατί η επιτυχία πρέπει να επιβραβεύεται. Νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς για αύξηση, Βανεσάκη. Ναι, αλλά η αγορά με ζητάει εμένα, υπάρχει ανταγωνισμός, έτσι. Για να με κρατήσει, μάλλον για να σε κρατήσει, πρέπει να πληρώσει. Εγώ τέτοια πράγματα δεν λέω. Δεν φτάνει η γυναίκα που με πήρε και χωρίς προϋπηρεσία. Τέλος πάντων. Πάντως, πραγματικά, χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Ευχαριστώ. Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Μπράβο σου και πάλι μπράβο σου. Και πάλι ευχαριστώ. Ξύπνα. Όχι, τώρα τι έγινε. Η Βανέσα, ρε, θριαμβεύει. Μας πήρε η διευθύντρια να μας δώσει συγχαρητήρια. Να βοηθήσει το βρεατόνι μου. Τι φασαρία είναι αυτή, ρε. Παντονάκης μας μετακομίζει. Νομίζω ότι τα πήρα όλα. Τι τα πήρες, δεν πήρες μόνο τα δικά σου, πήρες και τα δικά μας. Λοιπόν, φεύγω και θα περνάω να σας βλέπω τακτικά, ε. Ναι, να περνάς. Μην μας ξεχάσεις εκεί στην ξενιτιά που θα είσαι. Μην το πειράζει το παιδί. Άντε στο καλό. Και περαστικά στην Ιουλία. Άντε, μάτι.
Να σε καλά. Και περαστικά και από τη Βανέσα, πες της. Ωπα, ποια είναι η Βανέσα? Τίποτα, μωρέ, βλακίες, το ευτύχη, πάμε. Γεια σας. Θα μου πεις όμως ποια είναι η Βανέσα. Τίποτα, το ευτύχη, πες τα στη Βανέσα. Τώρα. Ένα τούμπανο είναι, δεν είναι τίποτα. Ένα εσπρέσο και ένα φίλτρο. Έγινε. Πώς είσαι? Καλά, καλά. Καλά. Κατάλαβα. Όποιος λέει τόσες φορές είμαι καλά, μάλλον δεν είναι. Έχω υπάρξει καλύτερα. Θα μου περάσει. Το θέμα με το τεστ. Δεν ήθελα να πω τίποτα μπροστά στο Μινά, αλλά απογοητεύτηκα λίγο. Είχα αρχίσει να συνηθίζω στην ιδέα ότι μπορεί να είναι και πατέρας μου. Ένας τίτλος όμως δεν λέει κάτι. Μπορεί και πάλι να είναι στη ζωή σου. Φυσικά, αυτό το είπα και εγώ. Αλλά δεν ξέρω τι με πιάσε. Λίγο Μινάς, λίγο που θα φύγει η μάνα μου έτσι ξαφνικά. Πέσανε πολλά μαζί. Οπότε δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσουμε. Για σένα είναι πάντα η κατάλληλη στιγμή. Θες να κάνουμε μετά όταν σχολάσεις κάτι? Μωρέ, θα είμαι πτώμα μετά τη δουλειά. Θα σε πειράζει να τα πούμε εδώ? Καθόλου. Και θέλω να ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή παίζει να είσαι ότι πιο σημαντικό έχω στη ζωή μου. Ωχ, με αγχώνει λίγο αυτό. Δεν υπάρχει λόγος. Απλώς θέλω να ξέρεις ότι μετράς πολύ για μένα. Και σου είμαι ευγνώμων που μου στάθηκε στα δύσκολα. Ευχαριστώ. Και για μένα μετράς. Τέλεια. Για πες λοιπόν, τι ήθελες να συζητήσουμε? Δεν επήγει, μωρέ. Θα τα πούμε κάποια άλλη φορά. Έτοιμα τα καφεδάκια. Πάω να πάρω την παραγγελία. Ξεχάσει το κλειδί στην πόρτα και δεν μπορώ να ανοίξω. Είδες, τα ξέχασα. Πού παρέρχεται μόνο? Ακούγες μουσική? Όχι, έβαλα λίγο τηλεόραση να χαζέψω, αλλά ζαλίστηκα. Δεν αντέχω τους έντονους θορύβους. Τι κάνεις εδώ? Τι έχεις με στην παλίτσα? Λίρες. Τι λες να έχω, ρε μαμά? Τα πράγματά μου. Θα μείνω εδώ για ένα διάστημα. Γιατί? Τι γιατί είσαι άρρωστη, να σε φροντίζω. Δεν χρειάζεται, αγόρι μου. Αυτό θα το κρίνω εγώ. Δεν μπορώ να σε αφήσω μόνη σου. Θα κάτσω εδώ μέχρι να γίνει τελείως καλά. Μα δεν θέλω να ξεβουλευτείς για μένα. Θα τα καταφέρω και μόνη μου. Εγώ όμως ανησυχώ. Δεν γίνεται να σε αφήσω μόνη σου. Συγγνώμη, δεν χαίρεσαι που ήρθα. Φυσικά και χαίρομαι. Απλώς δεν θέλω να ταλαιπωρείς. Δεν ταλαιπωρούμε. Πάω να τακτοποιήσω τα πράγματά μου μέσα. Θέλεις βοήθεια? Όχι, εσύ να κάτσεις εδώ να ξεκουραστείς. Τώρα εγώ είμαι εδώ. Σου λέω μου την είχε στημένη. Να ξέρεις τι άκουσα, τι λόγια μου είπε. Εντάξει, προσπάθησε κάπως να ηρεμήσεις και μην δίνεις τόση σημασία στις υστέρειες της Όλγας. Μα πώς να μην δίνω? Εγώ φοβάμαι να γυρίσω στο σπίτι μου. Και αν είναι εκεί και ξαναβάλει τις φωνές, ας εφοβήθηκα μην τα πει όλο στο παιδί μου. Δεν νομίζω να φτάσει σε αυτό το σημείο. Με αυτή τη γυναίκα δεν είμαι σίγουρη. Ευτυχώς το παιδάκι μου θα μείνει απόψε στη φίλη της πάλι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι φοβάμαι να γυρίσω μόνη μου στο σπίτι. Α, δεν θέλω να φοβάσαι. Να σε γυρίσω εγώ στο σπίτι? Είσαι τρελός! Και αν παρακολουθεί, μας δει να μπαίνουμε μαζί μέσα στο σπίτι, μπουρλότο θα του βάλει, ολοκαύτωμα θα γίνουμε. Εγώ το παίρνω το ρίσκο μου. Αν είναι να είμαστε μαζί, ας γίνω και μπουρλότο. Για ρωτώ με και εμένα που κάηκα προχτές με το σίδερο. Μισή ώρα τσίριζα. Δεν μου έχεις δηλαδή εμπιστοσύνη? Δεν αισθάνεσαι ασφάλεια κοντά μου? Τσάμπα γυμναστικές και αυτοάμυνα? Όχι, αλήθεια είναι ότι μαζί σου αισθάνομαι ασφάλεια. Να σε πάω τότε εγώ στο σπίτι. Πάμε και Θεός βοηθός. Τι είναι όλα αυτά, βρε μανούλα, τι έκανες πάλι? Εγώ υποτίθετο ότι θα έπρεπε να σε φροντίζω. Μην ανησυχείς. Όταν έχω τον Ινάκη μου εδώ, όλα μου περνάνε. Μη με λες έτσι, σου έχω πει. Τέλος πάντων, καλά. Λέγε με όπως νομίζεις. Αλλά στην κατάστασή σου δεν θα έπρεπε να κουράζεσαι. Το μαγείρεμα δεν είναι κούραση για μένα. Τι θες να σου μαγειρέψω αύριο? Τίποτα δεν θα μου μαγειρέψει αύριο. Θα κάτσεις να χαλαρώσεις. Ούτε στο σχολείο θα έρθεις. Γιατί? Γιατί είσαι άρρωστη, μαμά. Και τι θα κάνω εδώ όλη την ημέρα? Δεν έχω λείψει ποτέ από το σχολείο. Να λοιπόν μια καλή ευκαιρία για να λείψεις. Χρειάζεσαι λίγη άδεια κι εσύ. Θα ασχοληθώ λίγο με το σπίτι. Έχω αφήσει ένα σωρό δουλειές. Όχι, μαμά. Δεν θα έρθεις αύριο στο σχολείο για να ξεκουραστείς, όχι για να κάνεις δουλειά στο σπίτι. Δεν θα κάνω βαριές δουλειές. Ευκαιρία είναι να καλέσω ένα μάστορα και το μπάνιο. Έχουν φουσκώσει τα πλακάκια. Εντάξει, ρε μαμά, δεν έγινε κάτι να φουσκώσουν άλλο λίγο. Δεν πρέπει να κουράζεσαι, λέμε. Δεν θα κουραστώ εγώ. Ο μάστορας θα κάνει δουλειά. Εγώ θα δίνω οδηγίες. Είσαι αγύριο στο κεφάλι, έτσι. Είσαι αγύριο στο κεφάλι. Δεν σου έγινε μάθημα αυτό που έπαθες. Μα πρέπει επιτέλους να αλλάξουμε τα πλακάκια. Είναι αθυγινό. Κάνε ό,τι νομίζεις. Μη σου πω ότι χρειάζεται μια γενική ανακαίνιση αυτό το μπάνιο.
Να πάρεις τηλέφωνο την Κατερίνα, την πρώην σύζυγο του Πέτρου. Ο πατέρας της έχει την τσικλητήρα Σμπαθ. Θα τους πάρεις ένα τηλέφωνο και θα σου κάνω μια καλή προσφορά. Πολύ καλή ιδέα. Είδες πως συμπληρώνουμε ένα στον άλλο. Έκανες πολύ καλά που ήρθες στο σπίτι να μείνεις μαζί μου. Πάντως σε βλέπω πολύ καλύτερα. Σαν να ξανάφτιαξε το χρώμα σου. Μπα. Παροδικό είναι. Να. Μου έχετε πάλι υποθυμία. Ίσως να έχεις δίκιο. Κουράστηκα. Ωραία, μαμά, πες μου, τι νιώθεις, πώς είσαι? Δεν ακούς που θες και ανακαίνιση. Καλά είμαι. Θα ξαπλώσω και θα νιώσω καλύτερα. Έλα, στηρίξω επάνω μου. Θα σου φέρω μέσα να φας. Έλα. Κάτσε, μου περίμενε. Τρεβαίνομαι. Αχ, είσαι πάρα πολύ ανυπόμονος. Δεν ξέρω τι παθαίνω μαζί σου. Δηλαδή, όλη μέρα αυτό σκέφτομαι. Πότε θα βρεθούμε τα δυο μας. Όπα, στον καναπέ εδώ, ένα φυλάκι. Μα μωρό μου. Καλάμε. Καρατέκα, μη μου καλείς εμένα τέτοια. Άντες εδώ πέρα. Δεν με περίμενες, ε. Όχι. Ούτε εγώ. Βασικά περίμενα να είσαι λίγο πιο αξιοπρεπής, λέμε τώρα. Βιολέτα, θέλω να μιλήσουμε. Δεν έχουμε να πούμε απολύτως τίποτα. Να σηκωθείς και να φύγεις από μπροστά μου και να μου αφήσεις και τα κλειδιά. Δεν πάω πουθενά, δεν μιλήσουμε πρώτα. Θέλεις να σε περιμένω στα μάξι? Ναι, ξεκουπήσω, άντε. Άδεια σε μας την κονιά. Πήγαινε. Πήγαινε. Μου, δεν χρειάζεται να πάω στα μάξι. Πήγαινε στην κρεβατοκάμαρα και περίμενε με. Δεν θα αργήσω, ξέρεις που είναι. Ό,τι θέλεις, μωρό μου. Στην κρεβατοκάμαρα. Πάει. Μην πάτε στον καναπέ, ρε. Πάει αυτός. Αυτός. Πάει να ξαπλώσει το κρεβάτι μου! Κρεβάτι μου! Δεν είναι δικό σου πια! Δεν τρέπεσαι, μωρή, σε μια Μιχαλίδα! Μιχαλίδα ακούω! Γιατί το λες αυτό? Εμείς πια είμαστε χωρισμένοι! Σου θυμίζω πως δεν έχουμε χωρίσει επίσημα! Θα γίνει και αυτό, λέγε τι θέλεις! Είσαι εσύ, μωρή, τι εσύ, δεν σ' αναγνωρίζω. Τι έχεις κάνει τη γυναίκα μου? Δεν με αναγνωρίζεις γιατί δεν είμαι η γυναίκα σου πια και πες μου τι θες! Ήθελα να ξέρω, δεν τρέπεσαι! Να υποφέρω και να χαίρεσαι, σου ξεδάκια θα πούμε, γιατί δεν έχω κέφι για τραγούδια. Δεν σε συγκινούν τα δάκρυα μια απατημένη κακομοίρα! Για την Όλγα, λέ. Συγγνώμη και εσύ που ξέρεις τι είπαμε. Ήρθε και με βρήκε στο ιατρείο. Θέλει να κάνει μια επέμβαση και μου τα είπε όλα. Υποφέρει, γυναίκα. Υποφέρει γι' αυτό το ξεφτύλα. Το άκουσα αυτό. Ναι. Εσύ γι' αυτό το ξεφτύλα έπρεπε να έχεις μεγαλύτερη κατανόηση. Ξεχνάς τι έχεις κάνει εσύ σε μένα. Δεν ξεχνάω, αλλά δεν αντέχουν να γίνονται όρια μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Δίπλα στο δωμάτιο που κοιμάται το παιδί μου. Λίγο αργά το θυμήθηκε το παιδί σου. Να ξέρεις ότι είμαι πάρα πολύ προσεκτική και πες μου τι θες. Θέλω να διώξω αυτό τον καραγκιόζη. Και αυτό το άκουσα. Και να πάψεις να φέρεις εσά... Σαν τι, για αυτά είναι, γιατί πολλά είπες. Λοιπόν, πάω και να αφήσεις τα κλειδιά. Πάω γιατί εμένα με περιμένουνε. Ναι. Με αηδιάζεις. Θα μείνεις να στήσεις αυτή, γιατί εγώ να ξέρεις κάνω πάρα πολύ φασαρία όταν δεν προσποιούμε όπως έκανα με σένα. Και ένα καμπάρι σόδα πορτοκάλι. Δεν έχουμε φράουλες. Μην άμα ακούς, τι φράουλες λες, παιδί μου? Γιατί τι μου είπες? Α, τι θα γίνει με την περίπτωσή σου, ακόμα το τεστ πατρότητα σκέφτεσαι? Ένα μωρέ, το ξέρω, ναι, δεν έχει κολλήσει το μυαλό μου. Ρεμινά μου, εσύ πάντα δεν έλεγες ότι δεν θέλεις ευθύνες, δεν θέλεις παιδιά? Ναι, εντάξει, το ξέρω, το έλεγα, αλλά τώρα με τον Νικόλα, έτσι που πίστευσε ότι μπορεί να είναι γιος μου, κάπως μου άρεσε. Ρε, απέκτησε ένα νόημα η ζωή μου. Υπήρχε κάποιος που με χρειαζόταν. Μα και τώρα μπορεί να σε χρειάζεται. Τώρα δεν είναι το ίδιο. Έλα, βρε Μινά μου, δεν χρειάζεται να είσαι ο βιολογικός του πατέρας για να τον φροντίζεις, να τον στηρίζεις. Εντάξει, το ξέρω, αλλά θα ήταν αλλιώς. Καλησπέρα. Καλώς τον. Δεν σε περίμενα. Έτσι είμαι εγώ. Ξεφυτρώνω εκεί που δεν το περιμένουν. Ήθελα να σου δώσω ένα φιλί. Και τι το λες και τι το κάνεις? Get the room, έλα, τι κάνετε εκεί? Ξέρετε, παιδί μου, πώς κάνεις εσύ, έτσι, κάνε λίγο τα στραβά μάτια, δεν είναι? Από σήμερα μπορούμε να φιλιόμαστε όπου θέλουμε χωρίς να κρυβόμαστε. Αλήθεια, και πότε έγινε αυτό και δεν ενημερώθηκα? Μινά, πάω να βάλω νερό γιατί έχουν κορακιάσει οι άνθρωποι. Φέρ το νερό, φέρ το νερό. Και βάλε μου και την παραγγελία. Ποια παραγγελία? Δεν ξέρω ποια παραγγελία, μία παραγγελία. Τέλος πάντων, μέχρι να το θυμηθείς, γιατί είμαστε το δικό μου ποτό. Να στο ετοιμάσω. Τι έχεις εσύ? Βγήκαν τα αποτελέσματα. Ο Νικόλας δεν είναι γιος μου. Αλήθεια. Απογοητεύτηκες, ε? Εντάξει, δεν το ξέρω. Θα έπρεπε να νιώσω ανακούφιση, αλλά το με έχει ρίξει πολύ. Εντάξει, λογικό είναι. Το είχε σχεδόν πιστέψει αυτό. Να σου πω κάτι, φρέσκο είναι, θα το ξεπεράσεις. Εντάξει, τώρα μην μιλάμε γι' αυτό, δεν μπορώ. Για πες μου λίγο, εσύ πότε τα ξαναβρήκες με την Τζαπερδόνα? Πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα.
Τι πρόσφατα, ρε. Τι είναι το πολύ το πρόσφατα. Τι είναι, ρε. Μέρες είναι, είναι ώρες, είναι λεπτά, δευτερόλεπτα. Εγώ γιατί δεν ενημερώθηκα. Έλα, ρε, παιδί μου, αν το φτιάξει αυτό το ποτό, ή θα με καστρώσει. Παρακαλώ πάρα πολύ, Πέτρο, μην μιλάμε για εγκυμοσύνες. Ξύνεις πληγές. Θέλεις να κάνουμε κάτι όταν σχολάσω. Πολλά πράγματα θέλω να κάνουμε. Όρεξη έχεις. Χάλια είσαι, κρύωσες. Όχι, 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 βάζω όρια. Και οπότε εσύ έγινες πουριτανός. Όχι, δεν έγινα πουριτανός, Πέτρο. Πρώτον, η Δανάη δουλεύει ακόμα και προσπαθούμε να είμαστε σοβαρό μαγαζί. Και δεύτερον, μέχρι χθες έβγαινε με τον παρολίγο γιο μου. Α, γι' αυτό. Έχεις μεγαλώσει, δεν τα ξέρεις αυτά. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, ναι. Χθες ήταν ο Νικόλας, σήμερα είναι ο Πέτρος, αύριο είναι ο Πέτρος, μεθαύριο είναι πάλι ο Πέτρος και θα είναι συνέχεια ο Πέτρος. Δεν ξέρω αν το πιάσαμε το υπονοούμενο. Ναι, ναι, το πιάσαμε, όλοι το πιάσαμε. Χαίρομαι. Τι σταμάτα, μωρέ, Κέιτ, τι είναι αυτό το πράγμα. Η Δανάη τα έχει ξεκαθαρίσει με τον Νικόλα. Πες, παιδί μου, ότι έχεις μιλήσει να ηρεμήσει ο άνθρωπος. Ναι, ναι, του μίλησα, το ξεκαθάρισε. Το ξεκαθάρισες. Και πώς το πήρε, πληγώθηκε πολύ. Όχι, όχι, πολύ καλά το πήρε, πολύ καλά. Ωραία, μπορείς να κάνεις κάτι άλλο τώρα, κάτσε από πάνω μας από τον Μπάστακα. Α, ναι, ναι, ναι. Ναι, τώρα είναι που θα... Α, τώρα είναι που... Πού είσαι, πού! Δεν πάω να πάω. Πού πας. Κάπου να πάω, να σηκωθώ. Προσπάθησε να είμαι τρυφερός, ελπίζω να μη σε πόνεσα. Με τι. Όχι, εννοώ που βεβαίως. Όχι, ήσουν πάρα πολύ προσεκτικός. Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είπες. Όχι, τι, κατάλαβα. Αυτό κατάλαβες. Εγώ πάω να πιω. Γιατί θες να μου φύγεις. Θέλω να σε έχω συνέχεια αγκαλιά. Θέλω να πιω νερό, χαρά μου. Νερό, εγώ θα σου φέρω νερό. Θέλω να σε περιποιηθώ με κάθε τρόπο. Νερό, νερό, ένα νερό. Αχ, τώρα πόνεσα. Πάει το πόδι μου. Το θες από το ψυγείο ή από την κρίση. Μισό-μισό. Μισό. Πολύ άτυχη είμαι, πολύ άτυχη. Και εσύ όμως πολύ άδικος, να τα λέμε αυτά. Πάντως της έκανε πάρα πολύ καλό που ξαναγύρισα σπίτι. Βρήκε ξανά το χρώμα της, τη διάθεσή της. Καμία σχέση με αυτό που ήταν πριν. Ωραία, άρα δεν θα χρειαστεί να μείνεις για πολύ καιρό ακόμα στο πατρικό σου. Α, αυτό δεν το ξέρω ακόμη. Γιατί? Αφού είπες ότι πάει καλύτερα, πάει να πει συνέρχεται. Όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα πει ο γιατρός. Αν πει ότι δεν διατρέχει κίνδυνο, θα φύγω. Ο γιατρός με τον οποίο δεν έχεις μιλήσει ακόμα. Αφού η μαμά δεν θέλει να με αναστατώνει, γι' αυτό δεν με αφήνει να μιλήσω με τον γιατρό και γι' αυτό δεν μου λέει λεπτομέρειες για την κατάστασή της. Μάλιστα. Και δεν σου φαίνεται λίγο παράξενο όλο αυτό? Καθόλου παράξενο. Πάντα έτσι ήταν η μαμά. Εσωστρεφής με τα δικά της θέματα. Πάω για μάθημα. Άντε, πήγαινε. Θα μας κάνεις επίσκεψη το βράδυ όπως μου είχες πει, ε? Είναι απαραίτητο αυτό. Θέλω να πω, δεν μπορούμε να το κάνουμε μια άλλη μέρα ή και ποτέ. Ποτέ. Γιατί ποτέ? Γιατί θα με κοιτάει με μισό μάτι, βρε Αντώνη. Ξεχνάς ότι τις παίξαμε θέατρο. Μαζί τις παίξαμε το θέατρο. Αφού δεν έχει πρόβλημα με μένα, δεν θα έχει και με σένα. Εσύ είσαι ο γιος της, βρε Αντώνη. Είμαι σίγουρη πως σε μένα θα ρίχνει όλες τις ευθύνες. Έλα, βρε Πινελόπη μου, περασμένα, ξεχασμένα. Δεν νομίζω ότι η Ιουλία ξεχνάει τόσο εύκολα. Δεν θα νιώθω άνετα, βρε Αντώνη μου. Αν δεν έρθεις, θα πει ότι αδιαφορείς. Έλα, ρε αγάπη μου, κάτω για μένα. Τα λέμε μετά! Κάτι δεν μου πάει καλά εμένα. Εκπαιδευτήριο Νικολάου, παρακαλώ. Ναι, Πινελόπη. Κυρία Ιουλία, πώς είστε? Αχ, πώς να είμαι, κορίτσι μου. Χάλια. Νιώθω πολύ αδύναμη. Τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Περαστικά σας, τι να πω. Ο Αντώνης βέβαια μου είπε ότι είσαστε πολύ καλύτερα. Προσπαθώ να κρύβω την κατάστασή μου μπροστά του. Το έχει πάρει πολύ βαριά. Εσύ τι κάνεις? Πώς τα πάτε εκεί χωρίς εμένα? Μια χαρά τα καταφέρνω εγώ. Μην ανησυχείτε. Εσείς να κοιτάτε τώρα την υγεία σας. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Θέλετε κάτι, χρειάζεστε τίποτα? Θα ήθελα το τηλέφωνο της κυρίας Τσικλητήρα. Είναι καταχωρημένο στη λίστα των μαθητών. Ναι, ναι, αμέσως να το δω. Εμείς θα τα πούμε από κοντά το απόγευμα. Θα έρθω να σας δω. Αν θέλετε κάτι από το γραφείο, να μου πείτε. Τι είπες? Δεν σ' ακούω, δεν σ' ακούω καλά. Αχ, κάτι έγινε με το σήμα. Ναι, ναι. Λέω θα έρθω το απόγευμα από εκεί να σας δω. Μα δεν σ' ακούω. Κυρία Ιουλία. Αχ, Πινελόπη, σ' έχασα. Στείλε μου το τηλέφωνο με ένα μήνυμα. Ευχαριστώ.
Δεν μπορεί, έχω φάει μούτζα, δεν εξηγείται αλλιώς. Πίστευα ότι τη δεύτερη φορά κάτι θα καταλάβω. Αλλά η αγάπη άρχισε άλλη μια μέρα. Στην Τρίτη καίγεσαι. Πάντως να σου πω κάτι, η επιμονή δεν είναι πάντα καλό πράγμα. Μπορεί να γίνει αιμονή. Έχει έρθει η ώρα να τον στείλεις. Εμτζούφιος, εμπαντρεμένος, πολλά τα κουσούρια μαζεμένα και θα γλιτώσει και την τρελή τη γυναίκα του. Μπα, βρήκες εσύ τρελή την κυρία του κυρίου. Καλά λένε ότι όποιος βλέπει τον καθρέφτη του τρομάζει. Ένα μηδέν η Μάρθα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται, τι σχέση έχω εγώ με αυτήν. Έχετε την ίδια τεχνική, Κατερίνα μου. Είναι σαν να έχετε παρακολουθήσει το ίδιο σεμινάριο. Πώς να καταστρέψετε την κόμενα του άντρα σας με τρεις απλές κινήσεις. Δύο μηδέν η Μάρθα. Σταμάτα να κρατάς κόρεση. Δεν καταλαβαίνω τι συζητάτε αυτή τη στιγμή. Τι σχέση έχω εγώ με αυτή την Κατίνα. Εγώ είμαι κυρία. Εγώ δεν τη στείνω έξω από τα σπίτια να κάνω σκηνές. Έχω επίπεδο. Α, να σου θυμίσω ότι παρακολουθούσες τον Πέτρο, ότι του τράκαρες τη μηχανή. Όχι, θέλω γιατί ήμουν μπροστά. Καλά, το θυμάμαι, μια χαρά. Δεν ήταν κάτι φοβερό. Εγώ το κάνω όλα αυτά. Έχω ταμπεραμέντο, είμαι αυθόρμητη, είμαι παρορμητική, κατάλαβες. Δεν είμαι Κατίνα. Καλά, εντάξει, δεν θα βγάλουμε άκρη σήμερα. Η αυτογνωσία απεργεί. Mm. Εγώ τι θα κάνω με τον Ορφέα, πείτε μου. Γιατί τον θέλω, πραγματικά τον θέλω πολύ. Πώς είναι δυνατόν να θέλεις έναν άνθρωπο και να μην ταιριάζει καθόλου μαζί του στο κρεβάτι. Και τα φιλιά είναι τόσο ωραία. Κοίταξε να σου πω τώρα τι γίνεται. Έχω μια σκέψη. Μπορεί να μην είναι συμπατά τα παιχά σας. Σε έναν οξυνό και αυτούνου αλκαλικό ή το τούμπα. Όχι, γνώμησες τον παιχά. Δεν μου λες εσύ όταν συνέβη το μοιραίο, το κατάλαβες, μπα. Περίπου. Δηλαδή, ευτυχώς που του αρέσει να διηγείται και έτσι ξέρα και εγώ πώς να αντιδράσω. Συγγνώμη, σεξ κάνατε ή βλέπατε Champions League? Εντάξει, είχε και σκοτάδι. Καλά, εντάξει τώρα. Τη χαρά και στο σκοτάδι τη νιώθεις. Θα πάρεις πόντο και από μένα τώρα. 3-0 η Μάρθα. Εντάξει, ευχαριστώ για τους πόντους, κορίτσια, αλλά νομίζω ότι είναι πιο χρήσιμη στον Ορφέα. Όχι, καλό. Παρακαλώ. Κατερίνα. Καλημέρα. Η κυρία Ιουλία Νικολάου. Κυρία Ιουλία, όλα καλά, τα παιδιά καλά, έγινε κάτι? Όχι, μην ανησυχείς. Δεν σου τηλεφωνώ για τα παιδιά. Πρόκειται για ένα δικό μου ζήτημα. Αχ, ωραία, δεν θα το άντεχα κι αυτό σήμερα. Πείτε μου πώς να βοηθήσω. Εσείς δεν έχετε μία εταιρεία με είδη υγιεινής και μπάνια? Ναι, ναι, μαζί με τον μπαμπά, τσικλητήρας bath. Μπράβο, μπράβο. Είναι ωραίο να εργάζονται τα παιδιά με τους γονείς. Ξέρεις, θα ήθελα να ανακαινήσω το μπάνιο μου και αναρωτιέμαι αν μπορείτε να στείλετε κάποιον να το δει και να μου κάνει μια προσφορά. Καλή, το μόνο εύκολο. Θα στείλω κάποιον σήμερα κιόλας. Ευχαριστώ, μένω υπόχρεη. Να είστε καλά, χαρά μου. Θα σου στείλω τη διεύθυνσή μου με ένα μήνυμα. Ευχαριστώ και πάλι, καλημέρα. Επίσης. Η κυρία Ιουλία ήταν. Ναι. Τι ήθελε? Να ανακαινήσει το μπάνιο της, να πληρώσουμε. Πλήρωσα εγώ. Ρίση Βιόλετα, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά δεν μου κάνει αποδεκτή τη χρέωση. Τι λες τώρα? Δεν ξέρω. Για παίρνατε άλλη μια φορά, κολλάνε αυτά. Μα το έχω περάσει 100 φορές. Ακαλιάστο, θα πληρώσω εγώ μετρητά. Τώρα τι έπαθε η καρδούλα μου, αρρώστησε. Ναι, είναι η γρήπη των καρτών. Ερίζει. Γεια. Γεια. Ενοχλώ? Όχι, έλα, πέρασε. Διάβαζα. Είσαι μόνη σου? Είναι και ο Άγγελος μέσα, αλλά κοιμάται, κάθισε. Και όταν κοιμάται δεν ακούει τίποτα. Φοράει τα πάντα, οτό, ασπίδες, μασκά, ύπνο, όλα. Συγγνώμη που ήρθα έτσι απροειδοποίητα. Δεν πειράζει. Φοβήθηκα ότι μπορεί να μην είσαι μόνη σου και δεν εννοώ τον Άγγελο. Αλλά ποιον εννοείς? Μπορεί να είσαι με τον Κρυζομάλη κύριο που σε είδε να φιλιέστε στο μπαρ. Πότε, χθες το βράδυ, γιατί πέρασε από το μαγαζί? Πέρασε να πω μια καλή νύχτα. Μπήκα την πιο κατάλληλη στιγμή μέσα στο μαγαζί. Ή μάλλον την πιο ακατάλληλη. Αχ, μωρέ Νικόλα, χίλια συγγνώμη, δεν ήθελα να το μάθεις έτσι. Αλλά προσπάθησα να σου μιλήσω. Ήταν και το τεστ πατρότητας και δεν μπόρεσα. Δεν έχεις κανένα λόγο να απολογήσεις. Ήξερα από την αρχή ότι είσαι σε περίεργη φάση. Ήσουν απολύτως ειλικρινής μαζί μου. Σε ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Εγώ το ήξερα ότι είσαι πολύ ευγενικό παιδί. Παιδί, ε? Αγόρι. Άντρας. Έλα, μωρέ Νικόλα, τώρα μην με κάνεις να νιώθω άσχημα. Έλα, σε πειράζω. Είμαι πολύ τυχερή που σε γνώρισα. Κι εγώ. Mm-hmm. Και να σου πω και κάτι. Παρόλο που δεν με συμφέρει. Νομίζω πως ταιριάζεται με τον τύπο. Έλα τώρα. Δεν νομίζω ότι μου πέφτει λίγο μεγάλος. Είπα να πω μια καλή κουβέντα. Μην με κάνεις τα αρχίσεις τα αρνητικά. Όχι. Ακόμα εδώ είσαι, δεν πήγες στο μαγαζί? Πάω σε λίγο. Άσε με, μωρέ. Κοιμήθηκα αργά το βράδυ, ξενύχτησα, δεν είχα όρεξη να σηκωθώ το πρωί. Δεν κατεβαίνει και μπουκιά. Μπα, τσιλιμπουρδίζαμε χθες το βράδυ. Μπα, από τέτοια τύχη. Σκεφτόμουν. Δεν είναι πάντα καλό αυτό. Τι σκεφτόσουν? Διάφορα, Πέτρο μου, διάφορα για τη ζωή μου. Ωραία βραδιά πέρασες. Έγινε κάτι? Τίποτα, Μαρνά, όλο αυτό το θέμα με τον Νικόλα κάπως, δεν ξέρω, έτσι με αναστάτωσε. Με έβαλε σε σκέψεις. Ναι, το καταλάβαμε ότι σκεφτόσουν όλη νύχτα. Τι ακριβώς σκεφτόσουν, δεν μου λες? Τη μοναξιά. Καμία άλλη πληροφορία θα μου πεις? Ρε παιδί μου, σκεφτόμουν ότι είμαι ουσιαστικά μόνος μου στη ζωή. Έλα ρε.
Και εμείς τι είμαστε, φαντάσματα είμαστε. Όχι, Πέτρο μου, αλλά εσείς έχετε τις οικογένειές σας, τις σχέσεις σας. Τώρα κουτσές, στραβές, ανάποδες τις έχετε πάντως. Και εσύ θα βρεις έναν άνθρωπο στη ζωή σου, μη σε παίρνει από κάτω. Κι αν δεν βρω. Δηλαδή, όσο σκεφτόμουν ότι ο Νικόλας μπορεί να είναι παιδί μου, ένιωθα λιγότερο μόνος. Περνάνε τα χρόνια, Πέτρο. Κοιτάξτε κανένα καθρέφτη. Μην κοιτάς εμένα που δεν μου φαίνεται. Ναι, ναι, το ξέρω. Και δεν έχει καταφέρει και κάποιος να το εμποδίσει. Τι θα γίνει όταν γεράσω, Πέτρο? Να μην έχω έναν άνθρωπο να με νοιαστεί, να με φροντίσει, να πάρει τηλέφωνο το ΕΚΑΒ αν μου κάτσει μια μπουκιά στο στόμα. Από κέικ, λέω. Ευχάριστα πράγματα σκεφτόσουν. Πώς να κοιμηθείς μετά? Μπορεί να μην κοιμήθηκα, αλλά πήρα μια απόφαση. Να μην βρω κι εγώ έναν άνθρωπο δικό μου. Να μην δώσω κάπου όλη αυτή την αγάπη που νιώθω μέσα μου. Το σκέφτηκα και θα κάνω κάτι γι' αυτό. Θα ανακαλύψεις το ελιξίριο της αιώνιας νιώτης. Κάτι πιο ουσιαστικό. Πέτρο, θέλω ένα δικό μου παιδί. Τι θέλεις? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαι ο πατέρας Κατερίνας, με θυμάστε? Αλέκος Τσικλητήρας. Αυτά για σας. Φυσικά και σας θυμάμαι. Περάστε, περάστε. Ευχαριστώ. Ομολογώ ότι ξαφνιάστηκα με την επίσκεψή σας. Μου τηλεφώνησε η κόρη μου και μου είπε ότι χρειάζεστε τις υπηρεσίες μας. Καθίστε, καθίστε. Σας ευχαριστώ. Πολύ όμορφο το σπίτι σας. Να υποθέσω ότι εσείς το έχετε διακοσμήσει. Ναι. Με το ταπεινό μου γούστο. Καθόλου ταπεινό. Είναι υπέροχο, όπως και όλα επάνω σας. Είστε πολύ ευγενικός. Και τα λουλούδια. Συγγνώμη που ξαφνιάστηκα όταν σας είδα. Αλλά περίμενα κάποιον υπαλληλό σας, όχι εσάς προσωπικά. Μα τι λέτε, είναι τιμή για μένα να μπορέσω να σας εξυπηρετήσω. Εσείς φροντίζετε να μάθουν γράμματα τα εγγόνια μου, να βγουν σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία. Είναι το ελάχιστο που μπορώ να κάνω για να σας το ανταποδώσω. Τη δουλειά μου κάνω, τίποτα παραπάνω. Την κάνετε όμως πολύ καλά. Ευχαριστώ. Αλλά δεν έπρεπε να μπείτε σε τέτοιο κόπο. Πρόκειται για ένα μικρό μπάνιο που θέλει κάποιες αλλαγές. Κανένας κόπος, μην το ξαναπείτε. Είναι χαρά μου που μου δόθηκε ευκαιρία να σας ξαναδώ. Να είστε καλά. Ανυπομονούσα για να σας πω την αλήθεια. Με είχατε εντυπωσιάσει στην πρώτη μας συνάντηση. Με κάνετε και ντρέπομαι. Δεν πειράζει. Σας πάει. Τι γίνεται, πώς μπαίνετε έτσι, εδώ πέρα είναι ιατρείο. Μην το λες, έχει δει και άλλες δόξες. Βιολέτα, τι γίνεται? Εσύ θα μου πεις τι γίνεται. Τι συμβαίνει με την κάρτα μου? Από το πρωί προσπαθώ να πληρώσω και δεν μπορώ. Ρεζίλη έχω γίνει. Κάρτα τέλος. Τι? Σε είχα προειδοποιήσει. Δεν θα πληρώνει το κορόιδο για να γλιτάς εσύ. Κανονικά με αυτά που τις έχεις κάνει, φτηνά την έχεις βγάλει. Μια ζωή θα πρέπει να την πληρώνεις. Άσε που νομικά και τυπικά είμαι ακόμα σύζυγος και δικαιούμαι τα μισά. Αυτά θα τα αποφασίσει το δικαστήριο. Όσο έχεις άλλον, δεν θα πληρώνω εγώ για να σε γλεντάει αυτός. Να πληρώσει αυτός να δει πόσο κοστίζεις. Πόσο χυδαίος μπορείς να γίνεις. Τι έγινε μόνο, όποιος θέλει μπαίνει εδώ μέσα. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Φρουρά! Καλησπέρα. Μόνο αυτή μας έλειπε. Ποια είναι αυτή? Η παραλίγον πρώην του Ορφέα. Μα τι είπες τώρα? Ακόμα νυν είμαι. Όλγα, δεν είναι ώρα τώρα εδώ πέρα να τα πούμε. Άλλη ώρα. Ναι, ήθελα να συζητήσουμε κάτι σοβαρό. Δεν περίμενα ότι θα πετύχω. Κι αυτή είναι εδώ. Αυτιά να βγάλεις, Βιολέτα με λένε. Κοίτα μου, στερά σου επιτίθεται όμορφα, ε. Δεν πειράζει όμως, ίσως είναι και καλύτερα, γιατί την αφορά και εκείνη αυτό που έχω να πω. Τίποτα, πόσα έχεις να πεις δεν με αφορούν. Μην το λες, σε αφορά και μάλιστα με το παραπάνω. Έλα, φέρ' μας όμως, γιατί μας έσκασες τώρα. Τι μας αφορά, τι μας αφορά. Ήθελα να σε ενημερώσω ότι προς το παρόν δεν θα προχωρήσω με την επέμβαση. Μα γιατί, αφού είχαμε συμφωνήσει. Δεν συμφωνεί στο μέγεθος? Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Είχα κάποιες αδιαθεσίες τις τελευταίες μέρες και έκανα εξετάσεις. Θα πεθάνει κιόλας, θα με βρει κι αυτό! Το εντελώς αντίθετο θα έλεγα. Ναι, αλλά πες μας, κούκλα μου, μας έσκασες. Έχει λαστιχώς και ιστορία, δε. Συγγνώμη, κυρία, ποια είναι και γιατί ανακατεύετε? Εγώ είμαι ενισχύσεις. Α, δηλώνω θαυμάστρια. Θα ήθελα κάποια στιγμή να τα πούμε από κοντά με καφέ. Σας παρακαλώ, θα σταματήσετε. Πες μου, τι δείξανε εξετάσεις? Ότι είμαι έγκυος.